Ρε φαινέ νοσοκομείο δεν υπάρχει στον κόσμο. Έχουν καταλάβει τι κάνουν. Φανερά εξοργισμένος ο Δήμαρχος Πύργου για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η ΜΕΘ κινδύνευε να κλείσει μιας και είχε μείνει μόνο με έναν γιατρό. Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ανακοινώθηκε η ενίσχυσή της με 5 γιατρούς από άλλα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας. Ωστόσο, η λύση αυτή χαρακτηρίστηκε από τον Δήμαρχο Πύργου ένα ημίμετρο που θέτησε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι ιατρική αυτή. Δεν περιθάλπτουμε ανθρώπους αλακάρτ με διερχόμενους γιατρούς, είτε στη μονάδα εντατικής θεραπείας φώναξε τον το χειρουργό να έρθει ή φώναξε τον κάποιον άλλον με εντατική χωρίς εντατικολόγους. Αυτά είναι νέα ήθη και έθιμα στην ιατρική. Τι είναι αυτά? Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα νοσοκομείο που μια πινακίδα και μας βρίσκει ένας με μια άσπρη μπλούζα και μας θεραπεύει. Δεν θα πρωτόγονοι θα γίνουμε, σε σαμάνες θα πάμε? Ουδέποτε υπήρξε η σκέψη για το κλείσιμο της ΜΕΘ, ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου. Θα επιστρέψει ο γιατρός που είχε αποσπαστεί στην Πάτρα, επιστρέφει στον Πύργο, υπό την εποπτεία του κυρίου Βρετού, ο οποίος είναι διευθυντής εντατικολόγος, θα λειτουργήσει μέσα του Πύργου. Θέτουμε ερωτήματα με ποιους γιατρούς, ποιοι και πότε θα είναι στο νοσοκομείο, πώς θα εφημερεύουν. Ελπίζουμε να μην είναι εξ αποστάσεως. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να δουλέψει με στέρεες βάσεις. Καταγγελίες φωτιά για μη εξειδικευμένους γιατρούς που κάνουν τους εντατικολόγους και για ασθενείς που βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, σκιαγραφούν την κατάσταση στα νοσοκομεία της Ηλίας. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, ειδικά στους χώρους ανάληψης των χειρουργείων του νοσοκομείου του Πύργου. Θέλω επίσης να επισημάνω και την άσχημη κατάσταση που είναι το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. 10 ασθενείς πριν 5 βράδια φόρτωναν όλη τη νύχτα, λες και ήταν γραφείο μεταφορών για το Ρίο. Το Ρίο έχει κορεστεί και ο Άγιος Ανδρέας. Πού θα πάνε οι άνθρωποι? Και ο Πύργος και το Αγρίνιο 99% θνητότητα στο προηγούμενο κύμα. Με τα ίδια, με τις ίδιες νοοτροπίες πάλι το ίδιο θα συμβεί. Ο κύριος Δήμαρχος έχει υπηρετήσει στο νοσοκομείο, το ξέρει πολύ καλά και εκ των υστέρων έρχεται να το κριτικάρει. Ας σκεφτεί τότε που εφημερεύει ο ίδιος. Η ΜΕΘ του Πύργου θα συνεχίσει να λειτουργεί με 6 κλίνες. Ωστόσο, τα ερωτήματα είναι πολλά για την ασφάλεια των ασθενών.